Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα έχουμε ένα διπλό pop haul από δύο παραγγελίες που έκανα, περίεργα κομμάτια που βρήκα. Το μεγάλο το βρήκα από το Angry Nerd, δύο περίεργα κομμάτια από το Angry Nerd, λίγο δύσκολα κομμάτια, και δύο κομμάτια από το Mint Figures. Θα έχω link κάτω στην περιγραφή και των δύο καταστημάτων, εννοείται, που μπορείτε να μπείτε να τα δείτε. Ας ξεκινήσουμε με το μεγάλο. Όπως είπα, το μεγάλο το πήρα από το Angry Nerd. Βρήκα δύο κομμάτια έτσι ιδιαίτερα που δεν τα βρίσκεις εύκολα. Πάνω ξεκινάμε με την αποδειψούλα του, εντάξει, και βλέπω καλό πακετάρισμα. Αυτή δεν μας χρειάζεται. Βλέπω ωραίο πακετάρισμα, να μην έχουμε θέματα. Λοιπόν, έχουμε ένα μεγάλο και ένα πιο μικρό ποπάκι. Ας ξεκινήσουμε με το μικρό. Το οποίο μικρό είναι αγαπημένο, εντάξει, και εδώ βλέπω ωραίο πακετάρισμα, ωραία τυλιγμένα. Ένα κομμάτι που μου λέγαν πιο παλιά πάρτο, δεν το περνάω και μετά ζορίστηκα λίγο να το βρω, αλλά ευτυχώς το βρήκαμε. Η Harley Quinn Gone, όπως μας τη λέει, η πιο επίσημη φορεσιά της, τέλος πάντων. Έχουμε εδώ με το φορεματάκι της. Και αυτή είναι exclusive στο Hot Topic. Είχαν βγει νομίζω μαζί με έναν παρόμοιο Joker, φοράει το smoking, ταξίδι, όπως τον έλεγε. Αυτή που είναι κάτω-κάτω. Αυτά τα δύο κομμάτια που βλέπετε κάτω-κάτω, πρώτα-τελευταία κομμάτια. Το Joker, πώς το λέει, είναι Joker Taxido. Εντάξει. Πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Σε ωραίο κουτάκι βλέπω. Αυτά είναι. Αυτό είναι το Pop Heroes νούμερο 108. Και το μεγάλο κομμάτι, σας έλεγα, ένα περίεργο κομμάτι. Τώρα πλέον το κουτί δεν μας χρειάζεται άλλο. Είναι η Lola. Το αμάξι του διευθυντή του Director Coulson. Το είχε πολύ αγάπη ο Coulson αυτό το αμάξι. Εντάξει. Εδώ έχει ένα κοψιματάκι, εντάξει, λογικά όπως κόπηκε το κουτί, όπως άνοιξε, δεν πειράζει. Όπα, γενικά το κουτί είναι λίγο κάμπριο, μιας και είναι κάμπριο το αμάξι του Director Coulson. Δεν πειράζει, ας το δούμε λίγο έτσι. Αυτό είναι το Pop Rides νούμερο 12. Πίσω μας έχει και το διευθυντή Coulson από το Agents of S.H.I.E.L.D. μέσα στο αμάξι του. Εντάξει, το είναι ένα πολύ ωραίο Pop Rides. Το κουτί του είναι μεν έτσι, αλλά εντάξει, ευτυχώς δεν έχει, βλέπω, ιδιαίτερα τσαλακώματα, οπότε αυτό με λίγη κόλλα νομίζω θα στρώσει. Δεν πειράζει, πάμε να το δούμε. Μάλλον όχι, μετά θα το δούμε, τώρα που συνήθως, επειδή είναι ήδη ανοιχτό, θα το δούμε λίγο μετά. Ας το αφήσουμε εδώ, μετά που θα τα ανοίξουμε όλα, ας το αφήσουμε στην άκρη. Πάμε να ανοίξουμε και το άλλο πακέτο. Αυτό το πακέτο ήρθε από το Mint Figures και εδώ δύο δύσκολα κομμάτια που δεν τα βρίσκεις κάθε μέρα. Βασικά δεν τα έχω δει νομίζω πουθενά αλλού αυτά τα δύο κομμάτια. Δεν ξέρω, λογικά είχαν έρθει στην Ελλάδα λίγο παλιότερα. Και εδώ ωραία πακεταρισμένα. Ας ξεκινήσουμε. Α, είναι και τα δυο μαζί πακεταρισμένα κάπως. Ναι. Λοιπόν, τέλεια. Και αυτό το κουτί πλέον δεν μας χρειάζεται. Ναι ρε, τι λες τώρα. Δεν τα είχα ξαναδεί ποτέ αυτά έτσι από κοντά. Πω πανέμορφα. Είναι δύο Transformers, 6U και η μπλούζα μου. Εντάξει, Optimus Prime. Το Pop Movies νούμερο 101 από αυτή τη σειρά. Εντάξει, τους δύο τους βρήκαμε, λείπει μόνο ο τρίτος τώρα, λείπει μόνο το Pop 103, Autobot Drift, ο Drift. Ωραίο, πολύ ωραίο, τι λες τώρα, είναι πανέμορφη ρε, εσύ, πιο παλιά κομμάτια αυτά. Και ο Bumblebee, Pop Movies νούμερο 102. Και αυτός ωραίο κομμάτι, εντάξει, τα κουτιά τους ήρθαν σε γαμάτη ποιότητα, καλό αυτό. Εντάξει. Και αυτούς θα τους ανοίξουμε να τους δούμε, εννοείται. Όπως είπαμε, αυτά τα δύο Mint Figures, αυτά τα δύο Angry Nerd. Πάμε να τα ανοίξουμε αμέσως, θα τα δούμε λίγο καλύτερα. Τα ανοίξαμε λοιπόν να τα δούμε λίγο καλύτερα. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε με την Lola, το πολύ αγαπημένο αμάξι του Director Coulson. Εντάξει, μας γράφει και Lola, έχει και το σήμα της ασπίδας και είναι σε στάση που αιωρείται το αμάξι. Εντάξει, αυτό το αμάξι ήταν σαν Transformers. Αιωρούταν, πετούσε, δεν θυμάμαι, μπορεί να μπαίνει και στο νερό. Έκανε γενικά διάφορα πράγματα αυτό το αμάξι. Τούμπανο αμάξι. Λοιπόν, αυτό παίζει να το έχει φτιάξει και ο μπαμπάς του Tony Stark. Γιατί αυτός έκανε κάτι τέτοια πειράματα να φτιάξει το αμάξι. Παίζει να ήταν φτιαγμένο από αυτόν. Βλέπουμε εδώ Shield και Lola πάλι η πινακίδα. Είναι πανέμορφο Pop Rides, από τα πιο όμορφα Pop Rides που έχουν βγει. Εντάξει. Και ο Coulson μέσα, αρχοντικός. Θα τον δούμε και σκέτο σαν ποπάκι. Και το σκέτο του ποπάκι είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτή η έκδοση τουλάχιστον. Γιατί έχει κάποιες διαφορές σε σχέση με την κανονική. Εντάξει. Ασπιδάτος. Με το επίσημο κοστόμι, ας πούμε, με τη γραβάτα του, με το καρτελάκι της ασπίδας εδώ που έχει, τέλος πάντων. Τα γυαλιά του, τι λες τώρα, με το ακουστικό εδώ πέρα, εντάξει, κορυφαίος. Εντάξει, πρώτα ήταν πράκτορας Coulson, μετά έγινε διευθυντής,
Μετά ξανά έγινε πράκτορας και τα σχετικά. Όσοι δεν έχετε δει τη σειρά, είναι πολύ ωραία σειρά. Ο τελευταίος κύκλος ήταν λίγο περίεργος, αλλά γενικά σαν σειρά μου άρεσε αρκετά. Αυτό νομίζω μπορούμε να τον ξανακολλήσουμε εδώ. Όλα τα pop rides έχουν εσοχές και εξοχές μέσα, έτσι ώστε να μπορείς να βγάλεις το ποπάκι για να το δεις και μόνο του πως είναι. Τώρα εντάξει, η Harley Quinn, η οποία είναι πανέμορφη σε αυτή τη φορεσιά της, γενικά είναι πάρα πολύ όμορφη και το ποπάκι της βγήκε πάρα πολύ όμορφο, αλλά ειδικά σε αυτή τη φορεσιά, εντάξει, με τα χρυσά της, τα ρολόγια της, το χρυσό φορεμά της, τι λες τώρα. Και πολύ ωραία λεπτομέρεια για ποπάκι. Βλέπουμε εδώ και τα τατουάζ της που φαίνονται και πίσω, εντάξει. Πίσω ακόμα καλύτερη λεπτομέρεια. Εδώ με το ξόπλατο σχετικά. Εντάξει. Κοιτάξτε εδώ ακόμα και τα βραχιόλια της, πόσο ωραία λεπτομέρεια έχουν. Απίστευτο κομμάτι, πάρα πολύ όμορφη. Θέλω και τον Τζόκερ από αυτήν, τον Τζόκερ με το ταξίντο, να είναι ζευγαράκι, να κλείσει το ζευγαράκι. Και τα δύο Transformers, τα οποία είναι και αυτά πανέμορφα, είναι παλιά κομμάτια. Φαίνεται λίγο στη βαφή τους ότι είναι λίγο παλιά, έχει μερικά λαθάκια και αυτά. Αλλά για την χρονολογία τους είναι πολύ δυνατά κομμάτια. Έχουν πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Εντάξει, τα Transformers του Michael Bay, από τις καινούργιες ταινίες εννοείται. Εντάξει, πολύ τις καλές ταινίες, εγώ πραγματικά τις έχω αγαπήσει αυτές τις ταινίες. Εντάξει, πολύ ωραία κομμάτια. Κοιτάξτε λεπτομέρεια, ενώ είναι παλιά κομμάτια και σε ορισμένα σημεία έχουν χάσει το χρώμα τους, έχει φύγει λίγο χρώμα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία κομμάτια και σπάνια κομμάτια. Δεν ξέρω αν μπορείς να τα βρεις κάπου αλλού, ειδικά στην Ελλάδα. Εντάξει. Πάρα πολύ όμορφο ο Bumblebee και το σήμα των Autobots πάνω. Πολύ ωραία δουλειά έχει γίνει σε αυτά. Μπράβο, παλιά κομμάτια αλλά με πολύ 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 καλή δουλειά. Λοιπόν, και ο Optimus Prime, αυτός ακόμα λίγο πιο έντονα κάποια λαθάκια που έχει κάποιου, σε κάποια σημεία που έχει χάσει βαφή. Α, λίγο το μπλε ας πούμε πέφτει πάνω στο ασημί. Έχει κάποια σημεία μείναν λίγο περίεργα βαμμένα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία κομμάτια και παλιά και σπάνια, έτσι. Κοιτάξτε εδώ λεπτομέρεια πόσο δουλειά έχει πέσει πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Λογικά γι' αυτό δεν έχουν ξαναβγάλει Transformers, γιατί ήθελαν πολύ δουλειά. Πολύ σκάλισμα, όπως είναι το κεφάλι, το σώμα. Έχει πολλά ιδιαίτερα κομμάτια. Τι λες τώρα, πανέμορφος. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία κομμάτια και δύσκολα κομμάτια. Ευτυχώς τα βρήκα. Οι Transformers είναι αγαπημένοι μου. Ειδικά ο Bumblebee. Ο Bumblebee είναι αγαπημένος μου. Εντάξει, αυτά, αυτό ήταν παιδιά το μικρό pop haul. Αυτά τα 4 κομμάτια χτυπήσαμε σήμερα. Όπως είπα, αυτά τα 2 Agnerd, αυτά τα 2 Mint Figures. Θα έχω τα link των καταστημάτων κάτω στην περιγραφή. Αυτά παιδιά, λογικά αυτό το βίντεο το βλέπετε τη βδομάδα που εγώ λείπω. Οπότε αν αργήσω να σχολιάσω λίγο, να απαντήσω σε μερικά σχόλια ή αν ρωτήσετε κάτι, μην με παρεξηγήσετε. Αυτά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα καμάτα και geek video, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop και ό,τι σχετίζεται γύρω από τα πολύ αγαπημένα μας Funko Pop. Οι παιχνίδια που παίζουμε τώρα λογικά θα ξεκινήσουμε να τερματίσουμε μαζί το Shadow of War και τα live Tetardes κάθε Τετάρτη μετά τις 11 ώρα. Εκτός από αυτή την Τετάρτη που θα λείψω και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.